Άρα λοιπόν, με αφορμή και την ερώτηση όλη Νικολοπούλου του κυρίου, γιατί προβληματιζόμαστε, αλλάξαν τα δεδομένα, ο κύριος ο συνταξιούχος σου λέει, έχω τα κριτήρια. Το έχεις πει πολλές φορές και το έχω κρατήσει από αυτή την εκπομπή. Πηγαίνετε πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, διαπραγματευτείτε. Κάποιοι είμαστε σε μία ρύθμιση, αλλάξαν τα δεδομένα της ζωής μας. Πρέπει να πάμε στην τράπεζα και να κάνουμε μία νέα, να ζητήσουμε μία νέα πρόταση, μία νέα ρύθμιση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο κώδικας δεοντολογίας. Απλά δεν τον αναφέρουμε πάρα πολύ συχνά, γιατί μέσω του κώδικα δεοντολογίας δεν έχουμε δει την εξέβρεση λύσεων. Mm-hmm. Επειδή όλο το πράγμα λειτουργεί μέσα από μία αυτοματοποιημένη διαδικασία που δεν εξετάζεται κάθε περίπτωση χωριστά. Όμως υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης, κυρίως αναφέρομαι στον προηγούμενο τηλεθέατη, ο οποίος είχε ένα στεγαστικό, μας είπε. Για τις περιπτώσεις λοιπόν των στεγαστικών, επειδή ενδεχομένως να μην τον εξυπηρετεί και ο νόμος Κατσέρη. Ας το δει με τον δικηγόρο του λίγο διαφορετικά, μήπως μπορέσει να κάνει μια προσέγγιση και να προτείνει τις λύσεις του, εφόσον όπως πολύ σωστά είπες, αλλάξαν τα δεδομένα της ζωής μας. Ο άνθρωπος είπε ότι ήταν έμπορος, έπαψε να είναι έμπορος, βγήκε στη σύνταξη. Άλλη σύνταξη προφανώς περίμενε να λάβει, άλλη έχει λάβει, αν την έχει λάβει ακόμα. Και δεν είναι εν αναμονή της έκδοσης κύριας σύνταξης, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό, βέβαια. Άρα λοιπόν, επειδή ανυπέτεια έχασε μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός του, ας κάνει μια προσέγγιση γιατί. Γιατί στα ενυπόθηκα δάνεια, και το τονίζω, όχι στα καταναλωτικά, στα ενυπόθηκα δάνεια όμως υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις. Είτε με πάγωμα του 50% και επανεξέταση μετά. Είτε, αν και αυτά συνήθως είχαν χαμηλά επιτόκια τότε, γιατί αυτά όλα τα παλιά δάνεια είχαν χαμηλά επιτόκια, αλλά εξετάζεται και περίπτωση μείωση του επιτοκίου. Εξετάζεται σε κάποιες περιπτώσεις η παράδοση του ενυπόθηκου ακινήτου, που το έχουμε πει, Σοφία μου, από εδώ πρώτα σε σένα και το είχαμε εξηγήσει. Είχαμε πει για το ενυπόθηκο ακίνητο, ότι μπορεί να πάει στην τράπεζα να κάνει μια πρώτη συζήτηση. Μέχρι πρώτη ως τράπεζες ήταν πάρα πολύ αρνητικές, έχουν αρχίσει να τα βάζουν στην ατζέντα τους όλα αυτά. Τα λέμε λοιπόν στον κόσμο. Ας δοκιμάσει, ας κάνει μια προσέγγιση πριν μπει στα έξοδα τα δικαστικά και αν τότε δει ότι πραγματικά δεν υπάρχει λύση και επειδή αυτή ενδεχομένως το στεγαστικό που μας είπε είναι η πρώτη του κατοικία και θέλει και να την προστατεύσει και να τη διαφυλάξει, εντάξει, ας αποταθεί πλέον στο νόμο Κατσέλη ή οπουδήποτε αλλού κρίνει εκείνος ότι τον συμφέρει.